να μας πείτε τη δική σας τοποθέτηση και για τα μέτρα που πιστεύετε ότι χρειάζεται και για το μήνυμα που ακούσατε, γιατί τώρα εσείς έχετε και την εικόνα, έχετε και, ακούσει και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Πιέρο, τις προηγούμενες 15-20 μέρες στο Κομμουνιστικό Κόμμα, οι ευρωβουλευτές, οι βουλευτές του, πολλά στελέχη του, βρεθήκαμε, επισκεφτήκαμε νοσοκομεία, δημόσια, χώρους υγείας, ολόκληρη τη χώρα. Για να δούμε και με τα ίδια μας τα μάτια ποια είναι ακριβώς η κατάσταση, να συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και 18 μήνες, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το υπόλοιπο προσωπικό στα νοσοκομεία, που δίνει μια μάχη άνηση, πολλές φορές. Όχι πολλές φορές, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, χωρίς μέσα ατομικής προστασίας, εξαντλημένο, κάνοντας δεκάδες ώρες δουλειάς, λόγω της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Πράγμα το οποίο είναι ακριβώς αποτέλεσμα, γιατί έτσι είναι, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που οδήγησαν σε 10 χρόνια, από το 2011 μέχρι το 2021, να μειωθεί όχι τα κρεβάτια μεθ, να μειωθεί το σύνολο των κλινών των δημόσιων νοσοκομείων κατά 25%. Η κυβέρνηση λέει ότι τα αύξησε τα κρεβάτια μεθ με νούμερα. Σήμερα, ξέρετε, υπάρχει η ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Θεσσαλονίκης που τοποθετείται συγκεκριμένα για αυτές τις 1.200-1.300 μεθ, υβριδικές, μεθ που είναι σε κοινούς θαλάμους, άνθρωποι που περιμένουν να διασωληνωθούν και παραμένουν έξω σε κοινούς θαλάμους διασωληνωμένοι. Πράγματα τα οποία, όπως καταγγέλνουν ήδη οι γιατροί στη Θεσσαλονίκη, έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη θνητότητα. Τέτοιες μεθ είναι ακριβώς παράγοντες ο οποίος δεν λύνει το πρόβλημα. Αλλά γιατί τα λέω όλα αυτά. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, το διαγγέλμα. Και τον κύριο Τσίπρα. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Καταρχάς, ο κύριος Μητσοτάκης ακολουθεί μια πεπατημένη που ακολούθησε το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φόρτωσε στην ατομική ευθύνη του λαού την αντιμετώπιση της πανδημίας από την αρχή, γιατί στην αρχή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση λόγω της πολιτικής των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησαν και μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση με τις δεκάδες χιλιάδες ελλείψεις. Αλλά τώρα, 18 μήνες μετά, δεν γίνεται να μην έχεις πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό τι αποδεικνύει, αποδεικνύει πραγματικά μια εγκληματική διαχείριση. Αποδεικνύει ότι από μόνο το εμβολιασμό, ο οποίο είναι ένα όπλο, δεν είναι πανάκια, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ότι πραγματικά χρειάζεται να γίνουν πράξεις τα αιτήματα που από την πρώτη στιγμή οι υγειονομικοί απαιτούν, δηλαδή τι, αφενός και μέτρα όπως αυτά, αραίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στους χώρους δουλειάς να πάρθουν μέτρα, στα σχολεία να αραιώσουν. Δεν μπορεί να υποτίθεται με επιστημονική ομανδία να ντύνονται οι συγχωνεύσεις χιλίων τμήματων με 27 μαθητές. Με ένα μέρος λοιπόν των μέτρων που ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για παράδειγμα. Ήθελα να το πω και στον κύριο Ξανθόπουλο αυτό. Συμφωνείτε, γιατί το λέω. Γιατί, για παράδειγμα, έβαλε το εκπεριτροπής ωράριο, ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη συμφόρηση στα μέσα. Αυτό το θεωρείτε, ας πούμε, θετικό. Εκπεριτροπής ωράριο εργασίας. Εργασίας. Που σημαίνει ότι δεν θα πηγαίνουν όλοι μαζί εργαζόμενοι την ίδια ώρα στη δουλειά. Το θέμα είναι σε αυτή τη φάση, γιατί η πανδημία συνδυάστηκε και με σαρωτικές αλλαγές στις ίδιες εργασιακές σχέσεις. Με το νομοσχέδιο έκτρωμα, το νόμο έκτρωμα πλέον του Χατζηδάκη, ο οποίος έβαλε το ζήτημα της διάλυσης του ημερήσιου χρόνου εργασίας, της αύξησης των υπερορίων. Τώρα μιλάνε για μη καταγραφή της υπερεργασίας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να εγγυηθεί, να υπάρχει εγγύηση του δικαιώματος στην εργασία, να τηρούνται τα ωράρια, να πληρώνει το άνθρωπο ανάλογα με το πόσο δουλεύει, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Το αν θα δουλεύει πρωί, απόγευμα κτλ. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε χωρίς να παραβιάζονται τα βασικά τα στοιχειώδη. Αλλά λέω το εξής. Ναι. Όλη αυτή η διαχείριση θα είναι πραγματικά μία τρύπα στο νερό, θα τα φορτώνει η κυβέρνηση στον εύκολο αντίπαλο, που είναι η ανεμβολίαστη. Είναι η ανεμβολίαστη. Τη στιγμή που αυτός ο οποίος πραγματικά νοσεί. Είναι υπαρκτό θέμα η ανεμβολίαστη. Είναι υπαρκτό θέμα. Είναι υπαρκτό θέμα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Γιατί αυτό μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό. Έχει πάρει η κυβέρνηση όλα τα αναγκαία μέτρα για την ουσιαστική και προσωποποιημένη ενημέρωση των ανθρώπων για το εμβόλιο? Δεν το έχει πάρει. Έχει συγκροτήσει δομή, αυτούς τους 18 μήνες λέω, είναι 18 μήνες, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία να κάνει παρακολούθηση των περιπτώσεων του εμβολιασμού, να δίνει οδηγίες, να κάνει φαρμακοεπαγρύπνηση. Να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο που αφορά την επικαιρότητα. Μιας και το λέτε. Παρακολουθώ τις ανακοινώσεις από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είδα μία και θέλω να καταλάβω όμως την εναλλακτική. Λέει σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα η κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην επίταξη ιδιωτών γιατρών, αλλά σε κλινικές. Και σας ρωτώ. Αυτό λειτουργεί έτσι σαν μοντέλο στα πρόταση, διότι οι ιδιώτες γιατροί είναι σε κλινικές. Άρα, άμα τους πάρεις από τις κλινικές, πάλι χρησιμοποιείς τη δύναμη που εσύ θες. Εξηγήστε μου λίγο τι ακριβώς προτείνετε. Δεν λέει ακριβώς αυτό ακριβώς η ανακοίνωση του γραφείου τύπου. Λέει το εξής. Ότι αντί να προχωρήσει την πραγματική επίταξη των επιχειρηματικών ομίλων,
που δραστηριοποιούνται στην υγεία και οι οποίοι διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές, mm-hmm. τις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, τα μεγάλα mm-hmm. ιδιωτικά νοσοκομεία, που έχουν προσωπικό, έχουν τεχνικά μέσα και μπορούν να συμβάλλουν στα οξύτατα προβλήματα και στην αντιμετώπιση της πανδημίας, mm-hmm. επιλέγει να επιτάξει ιδιώτες γιατρούς. Αλλά αυτό εκεί πάνε λέει. Άλλα περιστατικά που δεν απορροφούνται τώρα λόγω COVID. Πού θα απορροφηθούν αυτά τα περιστατικά που είναι τώρα σε ιδιωτικές κλινικές? Προσέξτε να δείτε. Αυτό ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης από την αρχή. Λέει ουσιαστικά ότι με αυτό που προτείνετε δεν είναι ρεαλιστικό. Λέει ότι χαϊδεύει αυτιά και δείχνει με έναν τρόπο ότι εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ κάπως θέλετε να κάνετε πιο εύκολη τη ζωή των ανεμβολίαστων. Το ακούσατε, δεν είναι δική μου ιδέα. Το άκουσα. Νομίζω ότι τη στιγμή που θρυνούμε 17.000 θύματα, όπου είναι εκατοντάδες οι διασωληνωμένοι συνάνθρωποι μας, όπου 80 άνθρωποι πάνω κάτω πεθαίνουν κάθε μέρα, χάνουν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού. Πραγματικά και η τοποθέτηση του εκπροσώπου της κυβέρνησης σε αυτό το πάνελ αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά διεκδικεί βραβείο αναισθησίας μεγαλύτερο από τους προκατόχους της. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε όποιος άνθρωπος, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ξέρει ότι όλα αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση δεν ισχύουν. Όποιος άνθρωπος δουλεύει και έχει επαφή με τους χώρους εργασίας, τις μεγάλες βιομηχανίες, τους μεγάλους χώρους, καταλαβαίνει ότι δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο. Γιατί όλα αυτά είναι κόστος. Και σε τελική ανάλυση, και το πρόβλημα αυτό που λέει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, θα έχουμε ένα γιατρό για κάθε ασθενή, θα έχουμε μία μέθη για κάθε ασθενή, ακριβώς είναι στην ουσία του. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν κατά γράμμα η κυβέρνηση της Ελλάδας και η τωρινή και η προηγούμενη, που βάζει την υγεία και την προστασία της ζωής του λαού στο κρεβάτι του προκρούστη, πραγματικά, του κέρδους, του κόστους και του ωφέλους. Λοιπόν, βάζετε ένα συγκεκριμένο αυτή πλαίσιο, κύριε Λαβάνε. Έρχομαι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα ακούει διαρκώς, πάνω από 30 χρόνια τώρα, καλέσματα. Το τελευταίο κάλεσμα τώρα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ για την προοδευτική διακυβέρνηση. Με έναν τρόπο σας λένε ουσιαστικά στο Κομμουνιστικό Κόμμα ότι αν δεν έρθετε εδώ που είναι η προοδευτική διακυβέρνηση, δεν είστε με την προοδευτική πλευρά. Και σας καλούν διαρκώς και λένε ότι πρέπει να πάτε μαζί για να ρίξετε τη δεξιά, τη συντηρητική παράταξη. Τι απαντάτε σε αυτό? Σας πιέζει πρώτα απ' όλα αυτό, σας συμπιέζει? Εντάξει, προοδευτική διακυβέρνηση, μια διακυβέρνηση με επίκεντρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για αστείο, ανέκδοτο και κρύο, μάλιστα. Γιατί ο λαός μας πλέον, κύριε Πιέρο, έχει δοκιμάσει πολλές διακυβερνήσεις και πολλές κυβερνητικές εναλλαγές. Έχει δοκιμάσει μονοκομματικές, πολυκομματικές κυβερνήσεις, κυβερνήσεις με επίκεντρο τη Νέα Δημοκρατία, δεξιές, κεντροδεξιές, κυβερνήσεις με επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ, κεντροαριστερές υποτιθέμενα, ακόμα και δίθεν αριστερές προοδευτικές όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα υπήρχε η εναλλαγή. Άλλαζε η σκυτάλη χέρια. Αυτό όμως που δεν άλλαζε και πλέον ο λαός μας έχει εμπειρία από όλες αυτές τις κυβερνήσεις ήταν αυτά τα εξής πράγματα που θα σας πω τώρα. Δεν άλλαξε η ένταση της εκμετάλλευσης από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν άλλαξαν οι σαρωτικές αλλαγές στα κοινωνικά δικαιώματα, στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Με την εφαρμογή μνημονίων και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Δεν άλλαξε η αύξηση στις τιμές των βασικών προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης στο ρεύμα που βλέπουμε σήμερα, η ακρίβεια, που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της εμπορευματοποίησης και του ανοίγματος της αγοράς της ενέργειας που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν άλλαξε η εμπλοκή της χώρας μας σε πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς και σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Γαλλίας, τα οποία δεν εξυπηρετούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Να σας βάλω μια οπτική. Άρα λοιπόν, όποιος και αν πει ότι σε αυτές τις ράγες, γιατί αυτές τις ράγες θα ακολουθήσουν και ο ένας και ο άλλος διεκδικητής της κυβερνητικής εξουσίας. Γιατί αν δεν είχαν κοινές ράγες, δεν θα έβγαινε τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω αυτό για να κλείσω. Δεν θα έβγαινε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να πει να πάμε σε μέτρα κοινής αποδοχής, να πάμε σε υπουργούς κοινής αποδοχής, να πάμε σε επιτροπές κοινής αποδοχής, να ψηφίσω το 50-60% των νομοσχεδίων που φέρνει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Για να καταλάβω, εσείς βλέπετε ότι είναι πιο κοντά στην Νέα Δημοκρατία παρά με εσάς, αν καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία αποδέχονται την κατεύθυνση που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επί της ουσίας την Ευρωπαϊκή Στρατηγία, αποδέχονται τη στρατηγική που δυναμώνει τους μονοπωλιακούς ομέλους, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους εργοδότες, σε βάρος της ελληνικής τάξης. Γιατί είναι δική τους η πρόταση, να ρωτήσω. Σε βάρος του ελληνικού λαού. Έρχεται το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάμε μόνο για τους βουλευτές, και στην συζήτηση που γίνεται στην κοινωνία λέει ότι αν είχα και τον Αλαβάνο εδώ και τα άλλα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, ακόμα και αν δεν είχαν εκείνη την εξουσία, δηλαδή αν δεν ήταν αυτοί που θα όριζαν την πολιτική, θα περνούσαν και 5 θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Άρα θα ήταν καλό για το λαό. Σε αυτό τι απαντάτε, ότι παίρνα 5 από τις 10 ή 6 από τις 10. Να μην κάνουμε τώρα υψηλή πολιτική ανάλυση. Να σας το πω επί της ουσίας. Να μου το απαντήσετε.
Πόσες προτάσεις από τις προτάσεις τροπολογίας και σχέδια νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, τις έκανε πράξη? Αυτό είναι πολύ καλό. Και πόσες από αυτές, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική, είναι αξιωματική αντιπολίτευση που κατέθεσε το ΚΚΕ, μπορεί να μην τις έκανε, να μην τις αποδέχθηκε η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν την αποδέχθηκε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτό, και είναι δεκάδες οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για τα άμεσα πιεστικά προβλήματα του λαού μας. Όπως για παράδειγμα, να σας πω τώρα, την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, την ενέργεια, στα καύσιμα κτλ. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΙΝΑΛ προσυπέγραψαν αυτή την πρόταση που έκανε το ΚΚΕ, την τροπολογία που κάναμε για να καταργηθούν αυτά, έτσι ώστε να μπορεί να ανασάνει ο ελληνικός λαός τώρα. Άρα λοιπόν. Έτσι, αν θέλετε, για να μην πάμε και σε όλη την εμπειρία την οποία ο λαός πρέπει να τη σκεφτεί μπροστά στις εκλογές. Λοιπόν, πρέπει να τη σκεφτεί. Αλλά είναι και αυτά τα πρακτικά ζητήματα. Λοιπόν, όχι, είναι κατανοητή η απάντηση.